Η αλήθεια είναι ότι όταν προστάρεις τη φωτογραφία στο διαδίκτυο, όσο πιο όμορφος και αδύνατος φαίνεσαι, τόσο πιο δημοφιλής γίνεσαι. Παίρνεις περισσότερα likes, σε ακολουθούν περισσότεροι. Σίγουρα επηρεάζει τον τρόπο που σκέφτεσαι για τον εαυτό σου. Πριν από λίγο καιρό, δοκίμασα μία από αυτές τις εξαντλητικές δίαιτες. Δεν ένιωθα καλά με τον εαυτό μου. Τότε κάποιος σχολίασε σε μία φωτογραφία μου και μου είπε ότι είμαι πάρα πολύ αδύνατη. Τι να πω, είτε έτσι είτε αλλιώς, δεν είμαστε ποτέ κερδισμένοι. Οι απαιτήσεις των ανθρώπων για τον εαυτό μας αλλάζουν συνεχώς. Γενικά προσέχω πάρα πολύ τις φωτογραφίες που ανεβάζω στο διαδίκτυο. Προσέχω τα ρούχα μου, το μακιγιάζ μου. Μπορεί να αλλάξω δεκάδες μπλούζες μέχρι να βρω τη μία που θα με κολακεύει. Ίσως και να βγάλω εκατοντάδες φωτογραφίες μέχρι να βρω τη μία που θα ανεβάζω. Τα πάντα έχουν σημασία. Η οπτική γωνία, το αν θα είναι απλή selfie στον καθρέφτη, τα φίλτρα που θα χρησιμοποιήσω. Σίγουρα πρέπει να φαινόμαστε όσο το δυνατόν καλύτερα στις φωτογραφίες μας. Γιατί μεγαλύτερη σημασία έχει το πώς φαινόμαστε, παρότι το πώς είμαστε πραγματικά. Εσύ τι πιστεύεις?